Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα vlog βιντεάκι εδώ στη Χίο. Και σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας τη σπιτική λεμονάδα που σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο βίντεο. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή και είπα να αξιοποιήσω και τα φρέσκα λεμόνια από το περιβόλι. Επίσης θα σας δείξω και την καινούρια σκούπα από Stark Stores με την οποία είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Και όπως καταλάβατε, είμαστε με την Αταλίτσα στο κλασικό αγαπημένο μας σημείο, σε αυτήν εδώ την παραλία και σε αυτό το beach bar που έχει μέσα ένα μικρό παιδότοπο. Σας έχω ξαναπεί ότι είναι το στέκι μας, σίγουρα θα το δείτε σε πολλά ακόμη βίντεο. Της Ναταλίας της αρέσει πάρα πολύ εδώ και πραγματικά και εγώ απολαμβάνω τον καφέ μου, έχει πάντα δροσιά σε αυτό το σημείο. Οπότε πήγαμε εκεί λιγάκι και μετά κατευθυνθήκαμε για την κλασική μας φουτιά στη διπλανή θάλασσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, είχε πολύ ωραία θάλασσα εκείνη την ημέρα, οπότε πραγματικά δροσιστήκαμε. Πίσω στο σπίτι και κλασικά στο περιβόλι, το απόγευμα πια, και πήγα να χαζέψω λίγο τις χήνες και τις κοτούλες. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τις βλέπω και να τις ακούω. Οπότε μετά την κλασική βολτίτσα μου εδώ στο περιβόλι, κατευθύνθηκα πάνω για να φτιάξω τη λεμονάδα που σας έχω υποσχεθεί. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung best believe. The other ring of my wrist. Θα σας πω λοιπόν περισσότερα για την πολύ απλή συνταγή που ακολούθησα για να φτιάξω μια σπιτική λεμονάδα με καστανή ζάχαρη. Δεν ξέρω αν προτιμάτε κάτι τέτοιο. Είπα να μην πειραματιστώ με στέβια, γιατί δεν ξέρω, δεν μου πολύ αρέσει η γεύση της, οπότε είπα να κάνω μια κλασική λεμονάδα, αλλά να βάλω καστανή ζάχαρη. Έφτιαξα λοιπόν ένα σιρόπι στην ουσία, ζέστανα 400 γραμμάρια ζάχαρης μέσα σε 500 ml νερό, άφησα να βράσει για 3-4 λεπτά και πρόσθεσα μέσα και μερικά φυλλαράκια δυόσμο για έξτρα έτσι μυρωδιά, αν σας αρέσει ο δυόσμος, αν δεν σας αρέσει μπορείτε να μην βάλετε. Βλέπετε πόσα πολλά λεμόνια έχω, δεν τα χρησιμοποίησα όλα, έχουν μείνει πολλά και συνέχεια μαζεύω λεμόνια από τις λεμονιές από το περιβόλι, αλλά θα ξαναφτιάξω γιατί βγήκε πάρα πολύ καλή η λεμονάδα, πέτυχε πραγματικά, οπότε θα φτιάξω αρκετές φορές όσο είμαστε εδώ από ό,τι φαίνεται. Έστριψα λοιπόν κάποια λεμόνια και πραγματικά εκείνη τη στιγμή έλεγα ότι πρέπει να πάρω οπωσδήποτε έναν λεμονοστίφτη ηλεκτρικό από τα Stark Stores, θα είναι σίγουρα η επόμενη μου αγορά. Παιδεύτηκα λιγάκι με το χειροκίνητο, αλλά πάλι καλά υπήρχε και αυτό εδώ, οπότε μια χαρά. Χρειαζόμαστε λοιπόν 500 ml χυμό λεμονιού. Τα περισσότερα πραγματάκια που βλέπετε στο βίντεο είναι από τα Stark Stores. Αν δεν έχετε δει και το προηγούμενο βίντεο, θα βάλω link στο κουτί περιγραφής που σας έδειχνα τις καινούριες κατσαρόλες, κουτάλες, την επιφάνεια κοπής και τα μαχαίρια μου από Berlinger House. Μην ξεχνάτε τον εκπτωτικό μου κωδικό για 10% έκπτωση στις αγορές σας με τον κωδικό Marlene10, ανεξαρτήτως ποσού, γιατί μετά θα σας δείξω και τη σκούπα από Stark Stores, οπότε ίσως τον χρειαστείτε. Όπως βλέπετε λοιπόν, έστυψα τα λεμόνια μου, γέμισα ολόκληρο το κανατάκι και μετά σούρωσα το χυμό λεμόνι για να φύγουν τα κομματάκια. Χρησιμοποίησα και ένα κουτάλι για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση. Και αφού έχισα όλο το χυμό λεμόνι μέσα στο μπουκάλι μου, μετά έβαλα και το σιρόπι, το νερό στην ουσία που έδρασα με τη ζάχαρη, αφού πρώτα βγάλω τα φυλλαράκια του δυόσμου που είχα βάλει
στην κατσαρόλα για το έξτρα άρωμα. Και αυτό είναι τόσο απλό. Μετά έβαλα το μπουκάλι στο ψυγείο να κρυώσει και στην ουσία στο σερβίρισμα βάζεις 2-3 δάχτυλα από την λεμονάδα αυτή, γιατί είναι σε συμπυκνωμένη λεμονάδα, και μετά συμπληρώνεις με κρύο νερό. Και εδώ με βλέπετε την επόμενη μέρα το απόγευμα που θέλησα να δοκιμάσω τη λεμονάδα γιατί την άφησα να κρυώσει πολύ καλά για να την ευχαριστηθώ. Έβαλα τα παγάκια μου, είδατε, έβαλα λίγη λεμονάδα και νεράκι και έβαλα και έξτρα φυλλαδιός μου και για ντεκόρ αλλά και για μυρωδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο δυός μας. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη λεμονάδα. Δεν είναι πολύ γλυκιά, αλλά ούτε και ξινή. Είναι κάτι στο ενδιάμεσο και δεν ξέρω, ξετρελάθηκα και άρεσε και στο Γιώργο πάρα πολύ. Οπότε γενικά σας προτείνω να τη δοκιμάσετε. Αν θέλετε να βγει λίγο πιο γλυκιά, μπορείτε να προσθέσετε λίγη ζάχαρη. Για μένα ήταν ιδανική στη ζάχαρη. Οπότε απόλαυσα τη λεμονάδα στο κλασικό αγαπημένο μπαλκονάκι εδώ του σπιτιού. Λίγο αργότερα και αποφασίσαμε με την Ναταλίτσα να φτιάξουμε ένα σνακ. Οπότε είπαμε να φτιάξουμε λίγο popcorn από αυτό το κόκκινο που είναι και βιολογικό και βγήκε πάρα πολύ ωραίο, δεν είχα ξαναδοκιμάσει και είναι πάρα πολύ νόστιμο και πολύ πιο υγιεινό από το κλασικό popcorn και μας άρεσε πάρα πολύ. Η Ναταλίτσα ξετρελάθηκε, έφαγε ένα μπολ μόνη της σχεδόν. Και επειδή ετοιμαστήκαμε να ψήσουμε κάτω στα κάρφωνα, στο περιβόλι κάτω στην αυλή, είπα να κάνω και λίγες πατατούλες και θα τις κάνω όπως βλέπετε στο φούρνο. Δεν ήθελα να τις τηγανίσω. Μου έλειψε λιγάκι η φριτέζα αέρος που έχω, γιατί τις κάνει πολύ πιο crispy και λιγότερο λάδι χρησιμοποιώ, αλλά σε αυτή τη φάση ήταν η μοναδική μου επιλογή, οπότε και τις έβαλα σε ένα ταψάκι πάνω σε αντικολλητικό χαρτί με λίγο λαδάκι, αλάτι, ρίγανίτσα και λίγο πιπεράκι και βγήκαν αρκετά νόστιμες και ήταν ένα πολύ ωραίο συνοδευτικό στα διάφορα κρεατάκια που είχαμε. Είχαμε κοτόπουλο, μπιφτέκια. Μας αρέσει γενικά πάρα πολύ να ψήνουμε και να κάνουμε μπάρμπεκιου με τον Γιώργο και το έχει μάθει και η Ναταλία και το περιμένει πώς και πώς κάθε φορά. Περιβόλι για να ψήσουμε και εδώ βλέπετε και την καινούργια κουνίτσα της Ναταλίας. Είναι μια πάρα πολύ έτσι απλή κούνια, αλλά της άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ τη λάτρεψε. Έχει και τη μίνι πάνω που είναι η αγαπημένη της, οπότε ήταν το highlight της σημερινής μέρας. Αν και κάνουμε κάθε μέρα κούνια έκτοτε, είναι αγαπημένη δραστηριότητα πλέον κάτω στο περιβόλι. Και όπως βλέπετε παίξαμε με τα κλασικά μας παιχνίδια, τρακτεράκι, ποδηλατάκι και όλα αυτά. Και εγώ φυσικά δεν έχασα την ευκαιρία να πιω έτσι ένα παγωμένο ποτήρι λευκό κρασί που τόσο αγαπώ. Σας έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει το κρασί, ειδικά έτσι όταν συνδυάζεται και με καλό φαγητό. Και όπως βλέπετε εδώ ξεκινήσαμε να ψήνουμε. Βγήκαν πάρα πολύ νόστιμα τα κρέατα, πραγματικά το κάρβουνο κάνει τόσο νόστιμα το κρέας. Είναι πολύ καλές και οι ηλεκτρικές ψηταριές και τις χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, αλλά το κάρβουνο πραγματικά δίνει μια άλλη γεύση στα ψητά. Οπότε αφού ολοκληρώθηκε αυτή έτσι η ωραία τελετουργία του ψησίματος, κατευθυνθήκαμε προς τα πάνω και κάτσαμε στο μπαλκόνι να φάμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία, είχε ωραία δροσιά, οπότε ήταν πραγματικά υπέροχα. Εδώ με βλέπετε την επόμενη μέρα που αποφάσισα να κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι, να τακτοποιήσω λιγάκι το σαλόνι, να συμμαζέψω, να βάλω μια σκούπα, γιατί η Ναταλία είχε κάνει χαμούλη με ψυχουλάκια και όλα αυτά, γιατί κάθεται πολύ συχνά και τρώει εκεί που βλέπετε που είναι το σκαμπουδάκι της. Οπότε αφού έκανα ένα μίνι συγγύρισμα, έφτιαξα κλασικά τα ριχτάρια και τα μαξιλάρια των καναπέδων. Έβγαλα τη σκούπα από τα Stark Stores για να κάνω ένα καλό σκούπισμα στο σαλόνι.
Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το χρησιμοποιώ πάνω από 15 μέρες. Με έχετε ρωτήσει πολλές φορές να σας προτείνω μια καλή σκούπα από τα Stark Stores, οπότε βρήκα πολύ καλή ευκαιρία εδώ στη Χίο. Η συγκεκριμένη είναι κυκλονική, χωρίς σακούλα, βολεύει απίστευτα αυτό, καθαρίζει πάρα πολύ εύκολο ο κάδος. Συγκεκριμένα ο κάδος είναι χωρητικότητας 3 λίτρων. Μου άρεσε πολύ γιατί δεν κάνει πάρα πολύ φασαρία, είναι σχετικά θόρυβη σκούπα. Είναι πολύ ελαφριά, εύκολα δηλαδή την μετακινείς στον χώρο, έχει ροδάκια, τι να σας πω, είναι πάρα πολύ εύκολη, δεν είναι και πολύ μεγάλη, αποθηκεύεται εύκολα και είναι πάρα πολύ δυνατή, ρουφάει δηλαδή πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, αν ψάχνετε έτσι μια σκούπα μπορείτε να την τσεκάρετε, θα βάλω link κάτω στο κουτί περιγραφής για τη σκούπα μαζί με τον εκπαιδευτικό μου κωδικό και όλα τα συναφή που βάζω πάντα. Και αφού έκανα ένα γρήγορο σημάζεμα στην κουζίνα, στο νεροχύτη, άδειασα το πλυντήριο και έσω να βάζω μετά και τα βρώμικα πιατάκια και ποτηράκια, φύγαμε για μπανάκι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε στον Καρφά συγκεκριμένα. Είναι μια κλασική παραλία, δεν είναι κάτι το φοβερό, έχει πολύ πιο ωραίες παραλίες στοιχείο, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα, έτσι είναι πιο τουριστικά, είναι πολύ ωραία και για μικρά παιδιά γιατί έχει μια ωραία παραλία με άμμο. Οπότε η Ναταλία το ευχαριστήθηκε πραγματικά, έπαιξε με τα κουβαδάκια της, ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα στη θάλασσα. Επόμενη μέρα πλέον και είπα να μην τελειώσει εδώ το βίντεο, είπα να σας πάρω και μαζί μου και τη σημερινή μέρα. Όπως βλέπετε ετοιμάζομαι πάρα πολύ γρήγορα, ήμουν βαμμένη λιγάκι από πρωί, τώρα είναι απόγευμα που βλέπετε. Οπότε έκανα ένα μικρό ρετούς για να πάω για τα νυχάκια μου, ήταν ώρα για μανικιούρ. Το μανικιούρ της Μελίνας κράτησε πάρα πολύ, δεν έπαθαν τίποτα τα νύχια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο που είχα πάει στο Μελίνα Beauty Spa στην Αθήνα. Αλλά έπρεπε να βρω κάτι και εδώ στη Χίο και είμαι πολύ χαρούμενη που βρήκα αυτό το Ινστιτούτο. Το βρήκα τυχαία. Μου το πρότεινε μια πολύ γλυκιά συνδρομήτρια Χιώτισσα. Δώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλό, πράγματι. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο χώρος. Να σας πω την αλήθεια, δεν είχα σκοπό να τραβήξω πλάνα, αν και πάντα έχω την κάμερα μαζί μου. Όταν λοιπόν είδα ένα τόσο όμορφο, έτσι ρομαντικό, γυναικείο, κοριτσίστικο περιβάλλον, είπα να τραβήξω 2-3 πλάνα έτσι να τα μοιραστώ μαζί σας. Έκανα λοιπόν ένα ημιμόνιμο μανικιούρ, σαν αυτά που κάνω συνήθως, σε ένα πάρα πολύ ωραίο παστέλ καλοκαιρινό χρώμα με ένα πολύ έτσι όμορφο σχέδιο. Ελπίζω να σας αρέσει και γενικά ελπίζω να σας κράτησα καλή παρεούλα με το σημερινό βίντεο. Αν μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας σχετική καμπανούλα για να παίρνετε ειδοποίηση όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε τα link κάτω στο κουτί περιγραφής για τα Stark Stores, τα πράγματα που σας δείχνω και ό,τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει το συγκεκριμένο βίντεο και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!